εκπλήσουμε από τις δηλώσεις του κυρίου Χατζηδημητρίου. Και αυτό γιατί γνωρίζει πολύ καλά, όπως και οι άνθρωποι της ΠΑΕ, ότι για τον Δήμο το πρώτο και αδιαπραγμάτευτο θέμα είναι η ασφάλεια όλων, είτε των φιλάθλων, είτε των μαθητών, είτε των πολιτών. Υπ' αυτό το πρίσμα κινηθήκαμε. Βαθιά στεναχωρημένος, αλλά πάνω απ' όλα με τη σκέψη στην ασφάλεια των πολιτών, ο Δήμαρχος Σερών μιλά στο δίκτυο τηλεόραση για το λουκέτο στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Δηλώνει πως μόλις χθες έλαβε στα χέρια του το πόρισμα της πολεοδομίας, το οποίο και διαπιστώνει στατική ανεπάρκεια και συνακόλουθη επικινδυνότητα τόσο για τους χρήστες του δημοτικού γηπέδου, όσο και για γειτονικές υποδομές. Θα πρέπει οι δυτικές και ανατολικές κερκίδες του γηπέδου να τεθούν σε αχρησία μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης με σκοπό την άρση επικινδυνότητας και την αποκατάσταση της ασφάλειας των χρηστών του γηπέδου, αλλά και των υποδομών που γειτνιάζουν με αυτό. Ο Δήμαρχος τόνισε πως η δική του Δημοτική Αρχή ήταν η πρώτη που ζήτησε μελέτη στατικής επάρκειας για το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Η μελέτη ολοκληρώθηκε σχεδόν μετά από 8 μήνες και έφτασε στο Δήμο 31 Αυγούστου. Η μελέτη στάλθηκε στην πολεοδομία, η οποία μετά από σχεδόν 50 μέρες απεφάνθη πως όντως στο γήπεδο υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Η μελέτη ανέφερε στατική ανεπάρκεια. Αυτό αξιολογείται από την ΙΔΟΜ, η οποία βγάζει και αυτή την απόφασή της. Η απόφαση από την ΙΔΟΜ ήρθε εδώ στις χθες. Και εδώ κοινοποιήθηκε και στον ΟΠΑΚΠΑ, κοινοποιήθηκε και στην τεχνική υπηρεσία, κοινοποιήθηκε και σε μένα, χθες το μεσημέρι, η οποία αναφέρει ότι βάσει αυτής της μελέτης κρίνουμε ότι δύο κερκίδες, δεν μιλάμε για τα πέταλα, μιλάμε για τις δύο κερκίδες, την ανατολική και τη δυτική κερκίδα, πρέπει να κλείσουν. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, παίρνοντας αυτή την απόφαση της ΙΔΟΜ που έρθε χθες, σήμερα απέστειλα επίγουσα εντολή, εντέλεσθε και στον ΟΠΑΚΠΑ αλλά και στην τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει ο μένο ΟΠΑΚΠΑ στο κλείσιμο των κερκίδων, καθώς και στην τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους παρικείμενους χώρους του γηπέδου και αναφέρομαι κυρίως στο σχολείο. Πρέπει να καταλάβουμε εδώ ότι υπάρχουν όλα, λειτουργούν με έναν τρόπο συντεταγμένο. Δεν μπορεί κανένας χωρίς να έχει συγκεκριμένη απόφαση οργάνου να προχωρήσει αυτοδίκαια σε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το γήπεδο άνοιξε και το γήπεδο λειτουργήσε όλο αυτό το διάστημα, γιατί υπήρχε η Επιτροπή Καταλληλότητας η οποία έδωσε την άδεια, υπήρχε εκεί η Επιτροπή από τη Super League η οποία έδωσε την άδεια λειτουργίας. Ο Δήμος δεν είναι πλάκη σε όλη αυτή την ιστορία. Ίσα ίσα ο Δήμος βοήθησε τα μέγιστα ούτως ώστε εργασίες οι οποίες ήταν να γίνουν στο γήπεδο, συνεργασία με την ΠΑΕ να γίνουν πιο γρήγορα για να παίξουμε εδώ κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την απόφαση και την επιστολή από την Υπηρεσία Δόμησης, αυτό είναι οριστικό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Γιατί εδώ τίθεται και το θέμα της ασφάλειας των θεατών, των παιδιών ή των φιλάθλων και των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή με υπευθυνότητα και το έκανε. Ο Δήμαρχος ξεκαθαρίζει πως το γήπεδο δεν μπορούσε να κλείσει πιο νωρίς, καθώς δεν υπήρχε η επίσημη θέση της πολεοδομίας. Δεν μπορούσε να γίνει πιο νωρίς με την έννοια ότι δεν είχαμε την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία είναι η Υπηρεσία Δόμησης. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να επισέλθουμε εκεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη λειτουργία των υπηρεσιών ανάλογα όποτε βγάζουν γιατί έπρεπε να αξιολογηθεί η μελέτη, μιλάει για στατική ανεπάρκεια. Η στατική ανεπάρκεια είναι κάτι το οποίο είναι ένα πολύ γενικό όρο. Στατική ανεπάρκεια αυτή τη στιγμή έχουν το 90% των κτηρίων της Ελλάδος. Το είδος της στατικής ανεπάρκειας ή το βάθος της στατικής ανεπάρκειας κρίνεται από την Υπηρεσία Δόμησης, η οποία το έκρινε χθες με το έγγραφο το οποίο μου ήρθε εδώ. Πιο νωρίς από χθες δεν είχα κανένα έγγραφο το οποίο να μιλάει ότι υπάρχει βάσει της μελέτης, η μελέτη που είχαμε, ότι υπάρχει συγκεκριμένη επικινδυνότητα. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης τονίζει πως σήμερα με εντολή του ζήτησε από την τεχνική υπηρεσία να πάρει μέτρα για το σχολείο, δηλαδή το 1ο και 7ο δημοτικό, ώστε να μην κινδυνέψουν οι μαθητές.
το σχολείο δεν θα κλείσει, αλλά θα περιοριστεί ο αύλιος χώρος έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στον τοίχο του γηπέδου. Όχι, θα κλείσει ένα μέρος της αυλής προστατευτικά, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Θα κλείσει για να γίνει η δουλειά του τοιχείου, η κατασκευή του τοιχείου, η οποία θεωρείται απαραίτητη. Πρέπει να πω ότι εκείνη η κερκίδα δεν είναι στον αέρα, είναι μια κερκίδα μπαζωμένη, όπως λέμε, είναι πάνω σε κόμμα, δεν είναι στον αέρα όπως είναι οι άλλες κερκίδες. Άρα η όποια στατική ανεπάρκεια είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, αξιολογείται. Και δεν αξιολογείται ούτε από μένα ούτε από κανέναν άλλον, αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτό, να σας πω κάτι, είναι κάτι το οποίο, όπως ανησυχούν και εμείς για τα παιδιά μας, ανησυχούν όλοι. Αυτό που κάνουμε με υπευθυνότητα είναι, από τη στιγμή που έχουμε μια συγκεκριμένη απόφαση ή αξιολόγηση μιας μελέτης και μιας κατάστασης, να προχωρήσουμε άμεσα στα μέτρα. Αυτό είναι που έπρεπε να κάνουμε. Θα μου πείτε, θα μπορούσε κάποιος από εδώ και ένα χρόνο να το κλείσει, να κλείσει και το σχολείο προληπτικά? Όλα θα μπορούσαν να γίνουν προληπτικά, αλλά αξιολογούνται με κάποιες καταστάσεις και περιμένουμε κυρίως τις αρμόδιες υπηρεσίες να απαντήσουν. Με την ίδια λογική θα πρέπει να κλείσουμε όλα τα σχολεία. Γιατί άμα μετρήσουμε αυτή τη στιγμή με στατική υπάρκεια όλα τα σχολεία, για όλη την Ελλάδα, δεν μιλάω για τις ΣΕΡΕΣ, σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτό λύση? Η λύση είναι να ακολουθούμε και τις λειτουργίες, να ακολουθούμε και τις λειτουργίες αυτές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε τις αποφάσεις επί τη βάση των υπηρεσιών που παίρνουν. Σε ό,τι αφορά στην οδό Ρεδεστού, και ενώ ο Δήμαρχος τόνισε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, τελικά η οδός έκλεισε στις 3 το μεσημέρι. Δεν αναφέρεται πουθενά μια τέτοια περίπτωση. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, και δεν ξέρω, ο κ. Χατζηδημητρίου νομίζω θα πρέπει να αναζητηθεί και με ένας εκπρόσωπο της από την ΠΑΕ, ο οποίος να μιλήσει υπεύθυνα, γιατί όλα αυτά ήταν σε γνώση και της ΠΑΕ, με την έννοια ότι υπήρχε η μελέτη η οποία προφανώς μιλούσε για στατική ανεπάρκεια. Επί της μελέτης αυτής προχωρούμε εμείς στις διαδικασίες για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Άρα όλοι από την ΠΑΕ γνώριζαν την κατάσταση. Προφανώς όμως το κομμάτι του αν θα πρέπει να κλείσουν οι κερκίδες ή όχι, αυτό ήταν θέμα της ΙΔΟΜ, η οποία αποφάσισε χθες και μας έστειλε το έγγραφο χθες. Άρα δεν ήξερε σε κανένας σε πρώτερη φάση αν υπάρχει μια τέτοιου είδους επικινδυνότητα. Και ούτε μιλάει το έγγραφο της ΙΔΟΜ, μιλάει για συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και γίνονται. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης δηλώνει πως το μόνο εύκολο ήταν για αυτόν να πει πως το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό έως ότου αποφανθεί η πολεοδομία. Δεν ήταν όμως αυτός ο σκοπός της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς υπήρχαν ανησυχίες, όπως υπάρχουν σε όλα τα πράγματα. Ακόμη και υπάρχουν και εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχουν ανησυχίες. Αλλά αν δεν αποφανθεί κάποιος, δεν μπορείς εσύ να αρχίσεις και να κλείνεις εγκαταστάσεις χωρίς να έχεις από την αρμόδια υπηρεσία την απόφασή της ή την γνωμάτευσή της. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε αυτή η γνωμάτευση και δεν την ακολουθούσαμε. Άρα αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο πρέπει να... Απευθυνόμενος προς όλους τους φιλάθλους, ο Αλέξανδρος Χρυσάφης δηλώνει πως είναι βαθιά δυσαρεστημένος από την εξέλιξη αυτή και το επαόριστο λουκέτο στο γήπεδο, τονίζοντας όμως πως ο Βασίλης Χρυσανθίδης ζήτησε ως εκπρόσωπος του Δήμου σήμερα από την Επιτροπή Καταλληλότητας η ομάδα να αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο και να μείνουν ανοιχτές έστω μόνο 2 κερκίδες. Η πρόταση αυτή δεν εισακούστηκε από την Επιτροπή Καταλληλότητας. Yes. Εμείς η αλήθεια είναι ότι κάναμε, και ο εκπρόσωπος του Δήμου, κάναμε μια προσπάθεια στην Επιτροπή, ούτως ώστε να λειτουργήσουν το γήπεδο, να λειτουργήσει με τα 2 πέταλα, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα, και να λειτουργήσουν και τα δημοσιογραφικά θεωρία στην μία κερκίδα. Μεγάλο ερωτηματικό είναι το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα με τις εργασίες στο γήπεδο, καθώς οι προγραμματισμένες από τη Δημοτική Αρχή Χρυσάφη θα ολοκληρωθούν. Αλλά εάν το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο σε σχέση με τη στατικότητα, τότε τα χρήματα που απαιτούνται είναι πολλά και αυτή τη στιγμή τα ταμεία του Δήμου δεν τα διαθέτουν. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει τη νέα δήμαρχο Βαρβάρα Μητλιάγκα. Καταρχάς, ήδη έχει προσδιοριστεί, ήταν ανεξάρτητα από την απάντηση όχι της εδώ. Η μελέτη κατέληγε σε κάποιες εργασίες οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Αυτές οι εργασίες είναι σε διαδικασία προγραμματισμού για να γίνουν
για να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα της συστατικής ανεπάρκειας. Το δεδομένο για μας το νέο είναι ότι πρέπει να κλείσουν κερκίδες. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτές οι εργασίες να είχαν προγραμματιστεί και να έχουν προσδιοριστεί όταν θα μπορούσαν να γίνουν τμηματικά ή σε χρόνο που δεν λειτουργεί το γήπεδο για να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά είναι και το θέμα και το χρηματικό από εκεί πέρα. Βγαίνει ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία πρέπει να πέσουν στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν τα έχει, άρα θα πρέπει να αξιολογηθεί και από την νέα ενδεχόμενα Δημοτική Αρχή ποια θα είναι η στάση της. Πάντως για το κομμάτι του τυχείου που είναι άμεσης προτεραιότητας, εμείς έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να γίνει να προχωρήσουν οι εργασίες, γιατί είναι ένα μικρό κόστος. Για όλες όμως τις κερκίδες, τη στατικότητα και την ανατολική και τη δυτική με το στέγαστρο και που υπάρχει εκεί, θα χρειαστούν πολλά χρήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η δεύτερη φάση της μελέτης είναι το βόρειο πέταλο, που και εκεί δεν ξέρουμε και αυτό τι θα βγάλει, αν θα βγάλει πολλά ή λίγα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτό θα αξιολογηθεί όταν θα τελειώσει η μελέτη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο ήταν, πόσων ετών είναι το γήπεδο, είναι 50 ετών, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο έγιναν πρώτη φορά οι μελέτες για να δείξουν σε ποια κατάσταση ήταν. Τόσο καιρό δεν γινόταν μελέτες στατικής επάρκειας, άρα τα πράγματα ήταν, θα το πω έτσι, σε μια άγνοια του τι συνέβαινε στο γήπεδο.